Το εντυπωσιακό φωτογραφικό υλικό του Κώστα Ζημέρη, που αποτελεί μέρος της ιστορίας του Βόλου, ξεδιπλώνεται στην έκθεση του Μουσείου της Πόλης. Πάνω από 80 συγκεκριμένα ανέκδοτες, φωτογραφίες του Κώστα Ζημέρη, καθώς και φωτογραφικό υλικό και εξοπλισμός του φωτογραφείου του, παρουσιάζονται στην έκθεση στο Μουσείο της Πόλης. Η έκθεση εγκαινιάζεται σήμερα Παρασκευή στις 7 το απόγευμα. Οι υπεύθυνοι της έκθεσης αναφέρθηκαν στο πλούσιο φωτογραφικό υλικό και τόνισαν χαρακτηριστικά. Είμαστε στην ευχάριστη θέση, θα έλεγα, και είναι μεγάλη τιμή για μας, που εδώ και 25 χρόνια που βρίσκεται αυτό το αρχείο στα χέρια του Δήμου Βόλου και εδώ και 15 χρόνια που έχει ψηφοποιηθεί και είναι πλέον, μπορεί να το βρει κανένα στο διαδίκτυο κτλ., που το παρουσιάζουμε στην παρούσα έκθεση που θα ανοίξει τις πύλες της σήμερα, αλλά και μέσω του Λευκώματος, το οποίο έχει 100 φωτογραφίες, οι οποίες πάρα πολλές από αυτές ήταν και ανέκδοτες, είναι η πρώτη φορά που εκδίδονται. Και είναι μεγάλη τιμή για μας που το πραγματοποιούμε, καταρθώσαμε να το πραγματοποιήσουμε. Είχαμε την οικονομική στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και θέλω να τους ευχαριστήσουμε γι' αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι πολύ εύκολα λόγω της παλαιότητας των αντικειμένων. Από εκεί και μετά να ευχαριστήσουμε επίσης την οικογένεια που μας έδωσε ένα μεγάλο μέρος του αρχείου του. Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε καταρχάς την τέχνη του Κώστα Ζημέρη, γιατί ήταν ένας σπουδαίος δημιουργός του Μεσοπολέμου και του πρώιμου Μεταπολέμου. Μπορούμε να δούμε επίσης την ιστορία του Βόλου να ξεδιπλώνεται σιγά σιγά από την αρχιτεκτονική, από τα μεγάλα γεγονότα, από τις διαδηλώσεις, από τους σεισμούς και τους βομβαρδισμούς, αλλά επίσης και την ιστορία του Βόλου σαν μια συμπίκνωση της αντίστοιχης ιστορίας ολόκληρης της χώρας. Αισθάνομαι συγκινημένος και περήφανος που με γνώστο, ο παππούς ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, έζησε την άνοδο αυτής της πόλης και την πτώση της αργότερα, την εμπορική δηλαδή, όλη τη διάρκεια αυτή, ήταν από τους ανθρώπους που έβαλαν το στίγμα του στην καλλιτεχνική ζωή του Βόλου. Και όχι μόνο στην ζωγραφική και στη φωτογραφία, αλλά και στο θέατρο, δηλαδή στα θεατρικά, ήταν θεατρικός συγγραφέας, στην ποιήση, ήταν και ποιητής. Η έκθεση πάντως θα διαρκέσει έως τις 27 Μαρτίου και θα είναι ανοιχτή για το κοινό τις ημέρες Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, Κυριακή από τις 10.30 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ και τη Δευτέρα κλειστά. Το Μουσείο της Πόλης του Βόλου βρίσκεται στην Οδό Φερών 17 στην περιοχή των Παλαιών.